Καλωσορίσατε στην Αττική Οδό. Ας ανακαλύψουμε την ηλεκτρονική συσκευή e-Pass. Αφού έχετε ολοκληρώσει την απλή διαδικασία εγγραφής σας ως συνδρομητής, παραλαμβάνετε τη συσκευή σας από ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης συνδρομητών ή μέσω courier. Με την ηλεκτρονική συσκευή e-Pass μπορείτε να περνάτε ηλεκτρονικά, εύκολα, γρήγορα και με έκπτωση από τα διόδια της Αττικής Οδού. Και πλέον με την ίδια συσκευή από όλους τους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε σταθερά τη συσκευή στο εσωτερικό του μπαρμπρίζ του οχήματός σας. Σε περίπτωση που έχετε περισσότερες από μία συσκευές, τοποθετήστε αυτή που επιθυμείτε να χρεωθεί. Για την τοποθέτηση της συσκευής, καθαρίστε το μπαρμπρίζ με το ειδικό μαντιλάκι. Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία της βάσης και κολλήστε την στο μπαρμπρίζ πίσω και δεξιά από τον κεντρικό καθρέφτη. Τοποθετήστε το e-Pass στη βάση του. Στην περίπτωση φορτηγών οχημάτων και λεωφορείων 15 θέσεων και άνω, τοποθετήστε τη συσκευή με τον ίδιο τρόπο σε σημείο που δεν επηρεάζει την ορατότητα. Προσοχή! Τοποθετήστε τη συσκευή σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να βγει από τη βάση της με ευκολία σε περίπτωση που επιθυμείτε να τη δώσετε για πληρωμή σε εισπράκτορα. Σε περίπτωση θερμικού μπαρμπρίζ, προβλέπεται ειδικός χώρος τοποθέτησης της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας. Φτάνοντας σε σταθμό διοδίων, ακολουθείτε τη λωρίδα ηλεκτρονικής διέλευσης με την αντίστοιχη ένδειξη με απόσταση 10 μέτρων από προπορευόμενο όχημα και ταχύτητα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Αττική Οδό, το όριο ύψους στις ηλεκτρονικές λωρίδες είναι 2,7 μέτρα. Οχήματα ύψους μεγαλύτερου των 2,7 μέτρων ή λεωφορεία 15 θέσεων και άνω περνούν είτε από λωρίδα με εισπράκτορα, είτε από ηλεκτρονικές λωρίδες για φορτηγά, οι οποίες όμως υπάρχουν μόνο σε επιλεγμένους σταθμούς διοδίων. Ωστόσο, αυτό μπορεί να διαφέρει σε άλλους αυτοκινητόδρομους. Παρακαλούμε, φροντίστε να ενημερωθείτε πριν το ταξίδι σας. Κατά την είσοδό σας στη λωρίδα, η συσκευή σας αναγνωρίζεται από την κεραία και στην ειδική οθόνη αριστερά σας εμφανίζεται μία ένδειξη. Η ένδειξη «Έγκυρο» σημαίνει ότι το χρηματικό σας υπόλοιπο είναι επαρκές και μπορείτε να περάσετε. Η ένδειξη «Οριακό» σημαίνει ότι το χρηματικό σας υπόλοιπο είναι επαρκές για τη συγκεκριμένη διέλευση, αλλά πιθανόν όχι για μελλοντικές, επομένως θα χρειαστεί να το ανανεώσετε άμεσα. Η ένδειξη «Άκυρο» σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκές χρηματικό υπόλοιπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περάσετε από λωρίδα με εισπράκτορα, ενώ η συναλλαγή σας θα πραγματοποιηθεί χωρίς έκπτωση. Παρακαλούμε, φροντίστε εγκαίρως για την ανανέωση του e-Pass. Ενώ η ένδειξη «Όχι e-Pass» σηματοδοτεί ότι η συσκευή δεν έχει αναγνωριστεί από το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων ή έχει απενεργοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι σωστά και σταθερά τοποθετημένη. Αν η ένδειξη παραμένει, θα χρειαστεί να περάσετε από λωρίδα με εισπράκτορα. Θυμηθείτε πριν το ταξίδι σας. Η χρέωση της διέλευσής σας γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του οδικού δικτύου στο οποίο κινείστε. Δεν ισχύουν οι ίδιες κατηγορίες οχημάτων για το σύνολο των δικτύων. Σε περίπτωση που μεταφέρετε αντικείμενα που μεταβάλλουν το ύψος του οχήματός σας, θα πρέπει να περάσετε από λωρίδα με εισπράκτορα για λόγους ασφαλείας, αλλά και προκειμένου να χρεωθείτε με βάση τη σωστή κατηγορία του οχήματός σας. Αν έχετε περισσότερες από μία συσκευές, τοποθετήστε στο μπαρμπρίζ αυτή που επιθυμείτε να χρεωθεί. Σε περίπτωση που οδηγείτε μοτοσικλέτα, μπορείτε να προμηθευτείτε την ειδική κάρτα συνδρομητικού λογαριασμού και να πραγματοποιείτε τις διελεύσεις σας με έκπτωση από λωρίδα με εισπράκτορα. Ωστόσο, παρακαλούμε προσέξτε, οι κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην Αττική Οδό. Για τη διευκόλυνσή σας, πραγματοποιήστε γρήγορη ανανέωση ανά πάσα στιγμή από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας μέσω της νέας My e-Pass εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας My e-Pass. Επίσης, μπορείτε να καλέσετε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αττικής Οδού στο 210-6682-222. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε μην προχωρήσετε στις παραπάνω ενέργειες την ώρα που οδηγείτε. Οι πληρωμές που πραγματοποιείτε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας My e-Pass, μέσω της εφαρμογής My e-Pass για κινητά τηλέφωνα, μέσω της τηλεφωνικής μας εξυπηρέτησης, αλλά και μέσω των σημείων εξυπηρέτησης και των σταθμών διοδίων της Αττικής Οδού, είναι άμεσα διαθέσιμες στο συνδρομητικό σας λογαριασμό. Προσοχή όμως, τα χρήματα αυτά εμφανίζονται με μικρή καθυστέρηση στα δίκτυα άλλων αυτοκινητόδρομων. Ενώ αν κάνετε πληρωμή μέσω δικτύων πληρωμών τραπεζών ή εμπορικών συνεργατών, τα χρήματα δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμα στο λογαριασμό σας.
Με την ηλεκτρονική συσκευή e-Pass πραγματοποιήστε γρήγορες, άνετες και οικονομικές διελεύσεις στην Αττική Οδό αλλά και σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας.